Στο πρώτο μέρος της συνάντησης με τον καταξιωμένο αρχιμουσικό Λουκά Καρετινό, συζητήσαμε, μεταξύ άλλων, για την αξία της σοβαρής, λειτουργικής μουσικής, αλλά και τις διαφορές της από τη διακοσμητική, ψυχαγωγική που έχει επικρατήσει. Τις παράλογες απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής από τη μουσική που ακούγεται παντού και πάντα. Τη μακρά θητεία του στο Λυρικό Θέατρο, αλλά και τα σχέδιά του για την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, την οποία διευθύνει. Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, η πρώτη ορχήστρα της χώρας. Έναν πολύ φιλόδοξο κύκλο που σκεφτήκατε και υλοποιείτε είναι το ταξίδι στο κέντρο της μουσικής. Ναι. Ποια ανάγκη σας κάνει καταρχήν να δημιουργήσετε ένα κύκλο από τρεις συναυλίες οι οποίες απευθύνονται σε ενήλικες? Ναι, γιατί θεωρώ ότι αυτό που μιλάγαμε μάλλον προηγουμένως, ότι υπάρχουν πολλοί ενήλικες οι οποίοι θα ήθελαν να μπουν στον χώρο της μουσικής και άνευ λόγου το φοβούνται. Άνευ λόγου λέει, όχι, τι είναι αυτό, θα πάω και θα κάτσω δίπλα και ο άλλος θα ξέρει και εγώ δεν θα ξέρω. Το φοβούνται χωρίς να υπάρχει λόγος. Γι' αυτό λοιπόν δημιουργήσαμε αυτόν τον κύκλο, έτσι να εξηγήσουμε τα τρία βασικά είδη της συμφωνικής μουσικής, που είναι το συμφωνικό ποίημα, που είναι το κονσέρτο και η συμφωνία. Τι ακριβώς γίνεται εκεί πέρα αυτά τα είδη. Δηλαδή να μιλάμε για τον ιστορικό τους περίγυρο και ενορχιστρωτικά το πώς δουλεύει εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή δεν θα παίζουμε τα κομμάτια από την αρχή στο τέλος, αλλά θα αναλύουμε, θα σταματάμε, θα εξηγώ. Θα δέχομαι ερωτήσεις για να ξεφοβηθεί ο ενήλικας, ο ενήλικας που θέλει να μπει σε αυτό το χώρο και φοβάται και νομίζει ότι είναι κάτι το δικαίως το φοβάται. Γιατί τον έχουν αποκλείσει. Με όλη τη διακοσμητική, τη διακόσμηση της μουσικής, τον έχουν αποκλείσει από τη μουσική. Γι' αυτό κάνουμε αυτόν τον κύκλο. Το συμφωνικό ποίημα, για παράδειγμα, πώς γνωρίζουν ότι στην ουσία το σύνολο σχεδόν της κινηματογραφικής μουσικής ανήκει σε αυτό το είδος? Δεν ξέρω. Εκτός από τους μουσικούς, δεν νομίζω να το γνωρίζουν πολύ. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που εισαγηνεύονται από τα soundtracks τα οποία ακούνε, τα οποία είναι επιδεδειμένα σε διάφορες ταινίες και δεν ξέρουν ότι είναι βασισμένα πάνω σε συμφωνικά ποίηματα της μεγάλης μουσικής. Η Οδύσσια του διαστήματος έχει και χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Δηλαδή όλη η μουσική, κύριε Καρετινέ, που περιγράφει εικόνες, συναισθήματα, αλλά και η προγραμματική μουσική που περιγράφει ιδέες, ανήκει στο είδος του συμφωνικού ποίηματος. Όχι, θα πω το εξής. Συναισθήματα και διάφορες εικόνες περιγράφει όλη η μουσική και η απόλυτη μουσική. Το συμφωνικό ποίημα περιγράφει με μια συμφωνική ορχήστρα, μόνο με μουσική, περιγράφει μια ιστορία, συγκεκριμένη ιστορία ή ένα ποίημα ή ένα κείμενο εξωμουσικό. Αυτό περιγράφει το συμφωνικό ποίημα. Το συμφωνικό ποίημα περιγράφει με μουσικούς όρους μια ιστορία, ένα λογοτέχνημα, ένα ποίημα και το μεταφέρει μόνο με μουσική. Και αυτό το ποίημα ή η ιστορία πρέπει να έχει και πολύ μεγάλη δράση. Πρέπει να έχει εναλλαγές εικόνων για να είναι συμφωνικό ποίημα. Και νομίζω ότι η πρώτη μας συναυλία, η οποία θα είναι για το συμφωνικό ποίημα, είναι πολύ ενδιαφέρουσα, πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα. Έχουμε μαζί μας την Μαρία Ευθυμίου και τον Χρήστο Παπαγεωργίου, όπου και οι τρεις θα συμπαρουσιάσουμε και θα ερμηνεύσουμε και θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε για τους ανθρώπους που αγαπάνε το είδος και άνευ λόγου το φοβούνται. Αυτό το καταπληκτικό. Εξαιρετική πρωτοβουλία. Και το κονσέρτο, ποιες οι ιδιαιτερότητες του κονσέρτου? Ναι, στο κονσέρτο έχουμε το σολίστα, ο οποίος συνδιαλέγεται, ανταγωνίζεται κατά κάποιο τρόπο με την ορχήστρα. Είναι τελείως διαφορετικό είδος. Γιατί στο νεότερο κονσέρτο, ο σολίστας, πέραν από την έντονη μουσικότητα την οποία πρέπει να διαθέτει, πρέπει να διαθέτει και ακραία δεξιοτεχνική ικανότητα. Δηλαδή, οι επιδόσεις του σολίστα στο κονσέρτο πρέπει να πιάνουν αθλητικές επιδόσεις και αθλητικές επιδόσεις. Όλο αυτό γίνεται μαζί με την ορχήστρα ένα μεγαλειώδες έργο. Και αυτή την ιδιαιτερότητα έχει. Υπάρχει ο μαέστρος με την ορχήστρα και ο σολίστας, ο οποίος συμπροταγωνιστεί. Συμφωνία. Συμφωνία, απόλυτη μουσική. Είναι απόλυτη μουσική. Είναι ιδέες που δεν θέλουν να πούνε τίποτα. Ένα πρώτο μέρος, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο μέρος. Είναι η ιδιαιτερότητα της συμφωνικής μουσικής, είναι η απόλυτη μουσική, είναι μια γλώσσα την οποία πρέπει να αρχίσεις να καταλαβαίνεις, μια γλώσσα, όπως είπα στην αρχή, η οποία τη στιγμή που σου αποκαλύπτεται εξαφανίζεται κιόλας. Αυτό είναι το θρησκευτικό, το λατρευτικό στοιχείο της μουσικής. Είναι η πεμπτουσία της μουσικής.
Ήθελα να πω το εξής πάνω σε αυτό. Έλεγε ο. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος το έλεγε, αλλά μου φαίνεται ο ίδιος ο Βάγνερ, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος. Λάθος, ο Μάλερ το έλεγε. Ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τη μουσική και γράφει μουσική, δεν μπορεί να επιθυμεί να κάνει τίποτα. Δεν μπορεί να επιθυμεί να ζωγραφίζει. Δεν μπορεί να επιθυμεί να γράφει ποίηματα. Δεν μπορεί να... Είναι ολοκληρωτικό. Είναι... Απευθύνεται στον ολοσχερή άνθρωπο, στον ολοκληρωμένο άνθρωπο η μουσική, η συμφωνική μουσική. Δεν μπορεί να έχει επιθυμίες για άλλα είδη τέχνης. Γιατί είναι εγκληματικό να χειροκροτούμε ανάμεσα στα μέρη μιας συμφωνίας, να χειροκροτεί το κοινό και εν πάση περιπτώσει θεωρείται ότι είσαι αζαΐς και δεν ξέρεις κάποτε. Χειροκροτούσαν ανάλογα και ενθάρρυνα. Φυσικά. Δεν τώρα... είναι, πρώτον δεν είναι εγκληματικό το να χειροκροτήσει κανείς ανάμεσα στα μέρη. Καθόλου εγκληματικό. Μας αρέσει περισσότερο. Εγώ κάθε φορά όταν ακούω ένα χειροκρότημα διάμεσα μου αρέσει και δεν μείτε μου πως πάει ούτε τίποτα. Μου αρέσει. Εντάξει υπάρχουν μέρη τα οποία και να θέτεις χειροκροτήσεις δεν μπορείς να χειροκροτήσεις. Είναι τόσο οι παύσεις τόσο παγωμένες, οι παύσεις, ο απόϊχος του προηγούμενου κομματιού είναι τόσο έντονα που δεν μπορείς να χειροκροτήσεις. Υπάρχουν και μέρη που είναι ενθουσιώδη, που είναι, το οποίο δεν είναι καθόλου εγκληματικό. Δεν μπορεί δηλαδή να τελειώνει το σκέτσο από την έκτη συμφωνία του Τσαϊκόφσκι και να μην χειροκροτήσει ο κόσμος. Δεν πάει να είναι, γιατί είναι τρίτο μέρος. Θα χειροκροτήσεις, δεν γίνεται διαφορετικά. Αλλά υπάρχουν και μέρη που δεν μπορείς να χειροκροτήσεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι εγκληματικό κανείς να χειροκροτάει ενδιάμεσα. Έχει επικρατήσει αυτή η ιστορία το ότι. Θα σας πω το ότι. Δεν πρέπει να χειροκροτάμε. Γιατί? Διότι εμείς, επειδή είμαστε αναγκασμένοι να παίζουμε έργα περασμένων εποχών και όχι πια τόσο σύγχρονα, δεν αρέσουν τα σύγχρονα έργα τόσο πολύ στο κοινό, αρέσουν του 17ου αιώνα, του 18ου, του 19ου, πολύ 19ου. Αυτά τα έργα ξαφνικά τα παίζουμε, τα ξαναπαίζουμε, έχουν αποκτήσει μια ιερότητα. Παίζουμε το έργο, δεν παίζουμε αυτό που έγραψε ο Μότσαρτ σήμερα, παίζουμε αυτό που έγραψε το 1780. Έχουν αποκτήσει μια ιερότητα. Και επειδή είναι ιερά, και υποτίθεται μεταβιβάζουν αυτή την ιερότητα και στο χώρο που παίζονται, εμείς σαν προσκυνητής πιστοί, δεν χαλάμε την ιερότητα της στιγμής με τα χειροκροτήματα. Από εκεί βγαίνει όλο το θέμα. Το παρακολουθούμε το έργο τέχνης σαν προσευχόμενοι, αλλά δεν κάνουμε τη φασαρία. Τη φυλάμε μόνο για το τέλος. Τώρα βέβαια. Πού θα ολοκληρωθεί. Τώρα, επειδή ενοχλούνται κάποιοι και δεν θέλουν να δείξουν οι άλλοι ότι το ξέρουν καλύτερα, έχουν ξανακούσει ότι είναι 4 μέρη και δεν είναι περισσότερο, μου φαίνεται, μια έννοια. Έχουν δει το πρόγραμμα. Ναι, εντάξει, μια έννοια περισσότερο ότι εγώ γνωρίζω κοινωνική, κάτι περισσότερο. Έχει μια δεν κοινωνική. Παίζει μεγάλο ρόλο. Δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό. Έχει μια. Στα μέρη τα οποία δεν πρέπει να χειροκροτήσει κανείς, να είστε σίγουροι ότι δεν χειροκροτάει κανείς. Ναι. Σε υποβάλλει μουσική. Σε υποβάλλει η ίδια η μουσική. Η ροή της μουσικής. Έτσι, διάβαζα πρόσφατα συναδέλφους που γράφουν σε site και σχολίαζαν, ας πούμε, μετά την παρουσίαση μιας συμφωνίας, ότι πω, τόσο χειροκρότημα και δεν κάνανε ένα μπιζ. Δεν βγήκαν να παίξουν κάτι ακόμη. Και προσπαθούσα να εξηγήσω αυτά που θα μας πείτε καλύτερα εσείς, ότι το encore, το μπιζ υπάρχει στο κοντσέρτο και όχι στη συμφωνία. Γιατί? Ναι, κοιτάξτε, διότι υπάρχει στο κοντσέρτο γιατί. Βγαίνει ο σολίστας, είναι ένα δεξιτεχνικό κομμάτι. Θέλουμε να ακούσουμε κι άλλο από το σολίστα. Την δεξιοτεχνία του, την αθλητική του επίδεση, με το συγκερασμό με τη μουσική του επίδεση, και θέλουμε να ακούσουμε κι άλλο από το σολίστα, ο οποίος μας χαρίζει το κάτι παραπάνω. Στις ορχήστρες. Που αφορά σε όλη την ορχήστρα. Όλη την ορχήστρα συνηθίζεται όταν η ορχήστρα. Όταν η ορχήστρα κάνει ταξίδι στο εξωτερικό. Ναι, τότε εκεί συνηθίζεται, γιατί το κοινό θέλει να ακούσει από αυτήν την ορχήστρα και κάτι άλλο. Ενώ το κοινό, ας πούμε, της Αθήνας, που γνωρίζει την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, και δεν την πρωτοβλέπει, όπως θα πρωτοδεί έναν σολίστα που θα έρθει εδώ πέρα και περιμένει από εκείνον να του δώσει το κάτι παραπάνω. Υπάρχει άρα για κάτι τόσο μικρό που μπορεί να παίξει μια ορχήστρα και συνήθως. Ναι. Υπάρχουν βαλτσάκια, υπάρχουν έτσι, φυσικά υπάρχουν. Δεν θα είναι κατώτερο του μεγάλου έργου που παρουσιάζει. Είναι διαφορετικό. Και συνήθως τα έργα τα οποία υπάρχουν. Ναι, 100% θα είναι κατώτερο, διότι ένα μεγάλο έργο, το κεντρικό έργο, μπορεί να κρατήσει μισή ώρα, 40 λεπτά και το άλλο θα κρατήσει ένα 5 λεπτά. Ούτως ή άλλως και από τη φόρμα του είναι μικρότερο. Αλλά και σαν νόημα. Προσπαθούμε να είναι κάτι πιο ελαφρύ, κάτι πιο να πλησιάζει το crossover, κάτι
συνθέτη από μεγάλο συνθέτη με πιο ελαφρές προσδοκίες για να, είναι, για να υπάρχει ικανοποίηση στο, στο κοινό. Μια συμβουλή που δίνετε έτσι παγίως στους μαθητές σας, τι τους λέτε, κάτι που πιθανόν σας είπαν και εσάς, οι δικοί σας δάσκαλοι? Ναι, το πρώτο πρέπει να είναι ειλικρινής με τη μουσική. Δεν πρέπει να κοροϊδέψουν ποτέ σε ό,τι... Τι σημαίνει αυτό? Ειλικρινής με τη μουσική σημαίνει το εξής, ότι να δουν τις απαιτήσεις του αντικειμένου και να εγκύψουν πολύ μεγάλη αγάπη στο αντικείμενο, υπομονή και πολλές ώρες. Αυτό σημαίνει ειλικρίνεια. Να μην προσπαθούν να κοροϊδέψουν. Εσείς και... διαβάζετε πολλές ώρες ναι, ακόμα? Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά. Ναι, κάθε μέρα? Κάθε μέρα, ναι. Πόσες ώρες δηλαδή την ημέρα? Α, δεν μπορώ, δεν τις έχω. Τις ελεύθερες μου ώρες. Τις ελεύθερες μου ώρες έχω συνεχές διάβασμα. Και από ό,τι θυμάμαι τον εαυτό μου. Μόνο δηλαδή όταν είχα μετακινήσεις εκείνη την ημέρα διάβασμα. Όλες τις άλλες ήταν Πάσχα, Χριστούγεννα. Αλλά δεν το θεωρώ κανένα κόπο, το περιμένω πότε θα έρθει αυτή η ώρα. Την περιμένω σαν ότι όπως παλιά μικρός όταν έπαιζα ποδόσφαιρο. Περίμενε, δηλαδή, μου κάνει κόπο να πάω να παίξω ποδόσφαιρο. Κάτι, ένα τέτοιο, μια τέτοια προσέγγιση είναι και με το διάβασμα, αλλά το κάνουν όλοι οι μαέστροι, όλη η μουσική το κάνουν αυτό. Δεν είναι δικό μου το, δεν είναι δικιά μου ιδιαιτερότητα. Η μουσική, ξέρετε, έχει την εξής μεγάλη ιδιότητα. Είναι ένας πολύ καλός αγωγός της προσωπικότητας. Είτε είσαι σολίστ οργάνου, είτε είσαι μαέστρος. Η προσωπικότητά σου διά της μουσικής περνάει πάρα πολύ εύκολα στο κοινό. Γίνεσαι πολύ εύκολα αγαπητός, Εκεί πέρα δεν πρέπει εσύ να πατήσεις όμως, να πατήσεις και αρχίσεις να υποβαθμίζεις τον κόπο τον οποίο χρειάζεται το αντικείμενό σου, γιατί θέλει πάρα πολύ κόπο. Θέλει πάρα πολύ κόπο, θέλει προσέγγιση, θέλει... διορθώσεις, θέλει επαναδιαβάσματα, θέλει συνεχώς καινούργιες ερμηνείες, θέλει μία ειλικρινή αντιμετώπιση. Η ειλικρινή αντιμετώπιση είναι πάντα με πολύ κόπο. Και είστε, υπομονή βέβαια. Και είστε αυστηρός με τον εαυτό σας? Ναι, ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πιο αυστηρός με τον εαυτό σας ή με τους άλλους? Με τον εαυτό μου βέβαια, φυσικά. Με τους άλλους όχι. Δεν σας επιτρέπετε λάθη? Ξαναβλέπετε. Φυσικά επιτρέπονται. Τα λάθη δεν μπορώ να τα αποφύγω. Δεν τα δικαιολογώ. Τι δεν δικαιολογώ? Λάθη τα οποία θα μπορούσα να έχω αποφύγει δεν τα δικαιολογώ. Όταν αντιλαμβάνομαι ότι τα έχω κάνει, όχι, δεν δικαιολογώ καθόλου. Ποιος είναι ο αγαπημένος συναυλιακός χώρος για εσάς? Συμπεριλαμβάνω και το Ηρώδιο που υπάρχει, ας πούμε, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Λένε ότι έτσι και λέω το Ηρώδιο δεν προοριζόταν για συναυλιακό χώρο. Ακουστικά δεν είναι καλός χώρος. Όχι. Mm-hmm. Είναι ένας ιδιαίτερα δύσκολος χώρος. Φυσικά. Εσείς έχετε γράψει με συναυλίες σας σελίδες στην ιστορία του Ηρωδίου και με το Θοδωράκι. Ναι, ναι, ναι. Είναι ένας άσχημος και έχω κάνει πάρα πολλές παραγωγές με τη λυρική σκηνή. Έχω κάνει περίπου 25 παραγωγές. Μα κάθε Ηρώδιο. Χρόνο είστε, με την είστε κομμάτι του φεστιβάλ Αθηνών. Είναι δύσκολος χώρος, πολύ δύσκολος χώρος, μουσικά δύσκολος χώρος, αλλά είναι ο αγαπημένος μου χώρος. Γιατί? Σας αρέσουν τα δύσκολα? Όχι, καθόλου. Έχει έναν μαγνητισμό υπέροχο το Ηρώδιο. Να βρίσκομαι εκεί και ας έχω τις δυσκολίες. Έχει έναν υπέροχο μαγνητισμό που δεν μπορεί να αντικατασταθεί με τίποτα. Καμιά άλλη του. Μαγνητισμός του Ηρωδίου. Έχετε λάβει πολλά βραβεία, όπως είπα και στην αρχή. Εγώ ξεχωρίζω το 2008 τιμηθήκατε με το βραβείο της Ένωσης Μουσικών και Θεατρικών Κριτικών. Τι σημαίνουν τα βραβεία για σας?
το 2016 από την Ακαδημία Αθηνών, ναι. Έχετε βραβευτεί από το Δήμο Αθηναίων. Είπαμε ότι τιμηθήκατε από τον πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας για την ερμηνεία της και την προβολή της Ιταλικής Όπερας. Τι σημαίνουν τα βραβεία? Τα βρίσκω ότι είναι πολύ ματαιόδοξα. Είναι πολύ ματαιόδοξα. Αλλά παρόλα αυτά τα συμπεριλαμβάνω, τα γράφω και τα αναφέρω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι περίεργη η πολυπλοκότητα του ανθρώπου. Μου είναι ευπρόσδεκτα προφανώς. Αν και δεν θα έπρεπε όμως. Δεν θα έπρεπε. Κατηριάζω τον εαυτό μου. Μου είναι ευπρόσδεκτα. Έχει γράψει ο Τόμας Μπέρχαρτ ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Τα βραβεία μου, να το διαβάσετε, είναι καταπληκτικό. Γράφει τις στιγμές που τον βραβεύαν. Ναι, είναι μια ματαιοδοξία αυτή. Δεν ξέρω αν είναι ματαιοδοξία, αλλά προφανώς η ανθρώπινη αδυναμία μου υποκύπτει. Και τα αναφέρω και ευχαριστίαμε και όταν τα βραβεία. Τις κριτικές τις διαβάζετε μετά από κάθε... Φυσικά. Τις κριτικές, μιλάμε για τους κριτικούς, ναι. Όχι για τους μουσικολόγους. Όλων, όχι. Υπάρχουν κάποιοι κριτικοί, φαντάζομαι... Υπάρχουν κάποιοι κριτικοί, τους οποίους έχω ξεχωρίσει, τους οποίους διαβάζω, θέλω να ξέρω τη γνώμη τους, την λαμβάνω υπόψη. Επηρεάζεστε. Όχι, την λαμβάνω υπόψη τη γνώμη. Δηλαδή, λέω γιατί το γράφουν αυτό, πώς αυτό πέρασε προς τα έξω. Θα κάνω μια συζήτηση με τον εαυτό μου. Εάν καταλήξω να αποδεχτώ κάτι από αυτό το που γράφετε, θα το αποδεχτώ. Εάν όχι, θα το απορρίψω. Αλλά εδώ να ξεχωρίσουμε, δεν μιλάω για τους μουσικολόγους, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί μουσικολόγοι που ασχολούνται με τις ζωές και τη βιογραφία. Μιλάω για τους κριτικούς, οι οποίοι κάνουν κριτική μια συγκεκριμένη παράσταση ή μια συγκεκριμένη συναυλία. Γιατί ο κόσμος έχει γεμίσει από μουσικολόγους αυτή τη στιγμή, οι οποίοι γράφουν περί παντός του επιστητού. Δηλαδή. Ποια θα πρέπει να είναι τα πρώτα? Υπάρχουν μουσικολόγοι οι οποίοι δεν ξέρουν ποια είναι η κρυφή σεξουαλική ζωή της γυναίκας τους, αλλά γράφουν για τη σεξουαλική ζωή του Μπρούκνερ, γράφουν για τη σεξουαλική ζωή του Μότσαρτ. Αυτά είναι αστεία όλα, είναι αστειότητες εδώ. Ποια θα πρέπει να είναι τα εφόδια του κριτικού? Του κριτικού μουσικής. Θα πρέπει ο ίδιος να γνωρίζει μουσική, θα πρέπει να έχει κάνει σπουδές? Δεν ξέρω να σας απαντήσω. Δεν ξέρω. Νομίζω πως θα πρέπει. Ναι. Νομίζω πως θα πρέπει. Δεν ξέρω να σας απαντήσω. Είναι ένα κριτήριο, είναι ένα ένστικτο, το οποίο είναι καλό να είναι σμιλευμένο με μουσικές σπουδές, αλλά αυτό και μόνο όμως δεν αρκεί. Δεν αρκεί δηλαδή ένας μουσικός ο οποίος αποφασίζει να σταματήσει να ασχολείται με τη μουσική, να γυρίσει να επαναγράφει κριτική. Δεν είναι το ίδιο. Όχι, είναι το ίδιο. Γιατί εμείς οι μουσικοί είμαστε πολύ μεροληπτικοί. Δεν είμαστε αμερόληπτοι. Δηλαδή πέφτουμε πάνω στο έργο μας, γιατί σας λέω αρχίζει μια διαδικασία μάθησης, μια διαδικασία εκπαίδευσης, μια διαδικασία εκμάθησης του έργου πολύ χρόνο πριν, για να οριμάσει, για να τελειώσει μέσα σου και ξαφνικά το αγαπάμε αυτό το έργο. Δεν μπορούμε να το κρίνουμε αμερόληπτα. Το αγαπάμε πάρα πολύ. Ταυτιζόμαστε με το έργο, με την εκτέλεση την οποία θα κάνουμε. Θα πρέπει ο μαέστρος, ο αρχιμουσικός είναι ο μαέστρος, ο καλλιτεχνικός διευθυντής, ένας μουσικός ακόμα, αλλά κυρίως ο μαέστρος, θα πρέπει να έχει μια ευρύτερη παιδεία. Είναι απαραίτητη η ευρύτερη παιδεία. Φυσικά είναι απαραίτητη. Για τους λόγους που είπαμε προηγουμένως. Όταν καλείσαι να ερμηνεύσεις ένα έργο του 18ου αιώνα, του 19ου αιώνα ακόμα. Πρέπει να γνωρίζεις το ιστορικό πλαίσιο. Φυσικά. Μέσα σε ποιο ιστορικό πλαίσιο ο δημιουργός συνέθεσε αυτό το οποίο συνέθεσε. Γιατί ο Μπραμς, γιατί ο Μπαχ συνέθετε τις καντάτες του, γιατί και κάτω από ποιες ιστορικές συνθήκες. Ιδάλλως δεν μπορείς να προσεγγίσεις το έργο. Οι νότες σκέτες δεν λένε τίποτα. Η ιστορία πρέπει κυρίως να γνωρίζει ή θα πρέπει, ας πούμε, να έχει διαβάσει και λογοτεχνία? Όλα μαζί. Τον ιστορικό περίγυρο δεν το διαμορφώνουν μόνο οι ιστορικοί, το διαμορφώνουν και οι λογοτέχνες. Γιατί ξέρετε, υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ του ιστορικού και του καλλιτέχνη. Ο ιστορικός τι θέλει? Ο ιστορικός θέλει πάντοτε τα στοιχεία, τα δεδομένα. Θέλει τα γεγονότα να είναι συγκρίσιμα με κάτι άλλο. Αυτό σε σχέση με κάτι άλλο. Ενώ ο καλλιτέχνης θέλει το έργο του να είναι ασύγκριτο. Να είναι μόνο, να μην υπάρχει καμία σύγκριση. Άρα και τα δύο μας ενδιαφέρουν. Και το ασύγκριτο μιας εποχής και το συγκρίσιμο του ιστορικού. Η αγαπημένη σας τέχνη πέρα από τη μουσική είναι η λογοτεχνία, είναι ο κινηματογράφος, το θέατρο, η ζωγραφική? Μάλλον θα έλεγα η λογοτεχνία. Αγαπημένος συγγραφέας? Μα δεν έχω κανένα, μην διαβάζω οτιδήποτε. Κούντερα μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά και αυτό με τις ώρες μου.
ένα μεγάλο κεφάλαιο της πορείας σας και σημαντικό είναι η συνεργασία με τον πρόσφατα εκλειπώντα, το σπουδαίο μέγιστο Μίκη Θεοδωράκη. Θέλω να μου πείτε, έχετε κάνει πάμπολες συναυλίες μαζί του, έχετε ταξιδέψει στο εξωτερικό. Μια στιγμή καταρχήν υπάρχει μια συναυλία κομβική, έτσι, μια συναυλία μαζί του που θυμάστε. Θυμάμαι όταν κάναμε μαζί το Σορμπά στην αρένα της Φερόνας, το 90, όπου ο Σορμπάς ήταν ένα από τα τέσσερα έργα, από τους τέσσερις τίτλους εκείνου του καλοκαιριού στη Βερόνα. Παίζονταν δηλαδή η Κάρμεν, η Τόσκα, η Αΐντα και ο Σορμπάς. Και αυτά εναλλάσσονταν το κάθε βράδυ. Βέβαια ο Σορμπάς άρχισε να κάναμε πρόβες και κατά τη διάρκεια των δοκιμών εγώ πήγαινα κάθε βράδυ στην αρένα για να παρακολουθώ τις υπόλοιπες όπερες. Και κάθε βράδυ το ένα πέταλο της αρένας ήταν σκηνογραφημένο με τις πυραμίδες για την Αΐντα, με την αρένα για την Κάρμεν. Με το Καστέλο Σαντάντζελο, όλη η αρένα του για την Τόσκα. Θυμάμαι λοιπόν με πολύ μεγάλη ανατριχίλα όταν μπήκαμε και οι δυο μας στην αρένα για να κάνουμε πρόβα για πρώτη φορά με την ορχήστρα στην αρένα, όπου μπαίνουμε μέσα και βλέπουμε αντί των πυραμίδων, αντί του Καστέλο Σαντάντζελο, να είναι όλη η κερκίδα τα Χανιά. Σαν να μπαίναμε στην Ιταλία. Έδωσε πραγματικά αυτός ο άνθρωπος, πήγε την Ελλάδα στα πέρατα του κόσμου. Είχε τέτοια προσωπικότητα, με όλα τα μέσα. Πήγε την Ελλάδα στα πέρατα του κόσμου. Και τη στιγμή θυμάμαι, εκείνη την παράσταση με περίπου 20.000 κόσμο, 22.000 κόσμο, όπου ξέρετε το μπουζούκι για το γνωστό θέμα του στο Σιρτάκι, στο Σορμπά, το χρησιμοποιεί κάπου στο μέσο της δεύτερης πράξης. Η πρώτη πράξη είναι καθαρά συμφωνική μουσική. Με το που μπήκε το μπουζούκι και έπαιξε τις δύο πρώτες νότες, έγινε ο χαμός μέσα στην αρένα από χειροκρότημα, από κεριά τα οποία ανάβανε. Μου έλεγε ο ίδιος, είναι πολύ σημαντικό αυτό, μου έλεγε ο ίδιος σε ιστορίες. Γιατί του άρεσε να διηγείται και διηγείται πάρα πολύ ωραία. Και κάθε φορά, παρότι είχαμε μια πολύ μακρόχρονη συνεργασία, κάθε φορά η ιστορία που μου έλεγε ήταν σαν να την άκουγα πρώτη φορά. Όχι, δεν ήταν η ίδια, ήταν μια καινούργια ιστορία. Είχε τόσες πολλές ιστορίες που κάναμε και ταξίδια και περιοδίες και ήμασταν πολλές ώρες μαζί. Και έλεγε. Και κάθε φορά η ιστορία ήταν μια καινούργια. Μου έλεγε λοιπόν ότι εμένα η CIA θα με είχε σκοτώσει, θα με είχε βγάλει. Με προστατεύτηκα τη CIA μόνο και αυτές τις δύο νότες που κάνει. Το ταραν. Κάθε φορά που θα ακούγονται αυτές οι δύο νότες θα λένε να αυτό που σκότωσε η CIA. Αυτές οι δύο νότες μέσα σαν λένε ότι επισκίασαν τα τραγούδια το συνθετικό του έργο. Δεν είναι τόσο δυνατό το συνθετικό όσο τα τραγούδια. Εσείς πώς κρίνετε τον συμφωνικό Μίκη, τέλος πάντων, τα τραγούδια, το συμφωνικό του έργο, όχι το συνθετικό? Ναι, θα πω το εξής, ότι ο Μίκης όταν ξεκίνησε έγραψε πολύ δυνατά έργα συμφωνικής μουσικής. Mm-hmm. Πάρα πολύ δυνατά έργα. Μετά βέβαια προσχώρησε στο λαϊκό τραγούδι και το συμφωνικό ήλθε και παρήλθε, δεν ήταν η καθημερινή του ενασχόληση. Εγώ έκανα πολλές πρώτες εκτελέσεις εργοδικών. Έκανα πολλές όπερες δικές του σε πρώτη εκτέλεση. Ο Μίκης θεωρούσε ότι ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε να ασχοληθεί και με τα ίδια είδη, το ίδιο τέλεια. Αλλά όπως είπα προηγουμένως, ο χώρος της συμφωνικής μουσικής είναι πάρα πολύ απαιτητικός. Είχε όλα τα προσόντα, είχε τεράστιες δυνατότητες, να είναι ένας συνθέτης εκπληκτικής συμφωνικής μουσικής. Δεν ξέρω τελικά εάν ο δρόμος στον οποίο επέλεξε είναι για καλύτερο ή για χειρότερο. Μπορεί να ήταν για καλύτερο για όλους μας. Έχει τύχει να ακούσετε έργο του πρώτη φορά. Εσείς κάνατε και πρώτες προφανώς ακροάσεις. Σας φώναζε όταν συνέθετε κάτι καινούριο, όταν πρόσθετε? Ναι. Όταν πρόκειτο να το διευθύνω, με φώναζε και με τα σκίτσα του και τα πάντα, βέβαια, φυσικά. Και του λέγατε αν διαφωνούσατε κάπου. Ναι. Είχαμε τις διαφωνίες μας. Άκουγε. Όχι. Είχαμε τις διαφωνίες μας. Μια τέτοια διαφωνία μας τύχησε επί ένα χρόνο και δεν μιλάγαμε. δεν μιλάγαμε επί ένα χρόνο, αλλά μετά τα ξαναβρήκαμε. Του είπατε κάτι που δεν του άρεσε. Ναι.
Ναι. τελικά τα ξαναβρήκατε, γιατί εκείνος κατάλαβε ότι είχατε δίκιο εσείς ή το αφήσατε στην άκρη? Όχι, αγαπιόμασταν και οι δύο, οπότε δεν ήταν θέμα ποιος είχε δίκιο. Ο Μίκης πίστευε ότι είχε δίκιο εκείνος 100%. Αλλά υπήρχε αγάπη πολύ, τα ξαναβρήκαμε πάρα πολύ. Αγάπη και αλληλοεκτίμηση. Ήσασταν πολύ νεότερος του, φυσικά, ναι, παιδί του. Με ποιο τρόπο θα μπορούσα να σας ρωτήσω, σας επηρέασε? Σας επηρέασε η προσωπικότητά του? Πάρα δηλαδή πολύ. Πήρατε κάτι από τον Μίκη Θεοδωράκη? Πάρα πολύ. Πήρα από τον Μίκη Θεοδωράκη την αγάπη που είχε για την πατρίδα του. Ήταν η Ελλάδα πανταχού παρούσα. Τέτοια αγάπη δεν έχω ξανασυναντήσει. Σε άνθρωπο ο οποίος, μιλάμε για τα πέρα του κόσμου, να περικυκλώνεται από διεθνείς προσωπικότητες και με το παραμικρό που θα μιλάει. Δύο ήταν τα θέματα που του άρεσε να μιλάει και έκανε μεγάλο φωγή. Ήταν η αγάπη για την πατρίδα του και ο Μάνος Χατζηδάκης. Τον αγαπούσε πάρα πολύ. Ο Μάνος Χατζηδάκης και η πατρίδα του. Αυτά τα δύο θέματα μπορούσε να ξεχάσει, το που βρίσκεται, αν ήταν στην αρένα, αν ήταν στο Λονδίνο, και να κάτσει επί τις ώρες να μιλάει για την πατρίδα του. Μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα, άδολη αγάπη. Και για τον Μάνο Χατζηδάκη, τον οποίο επίσης τον υπεραγαπούσε. Και στο Μάνο Χατζηδάκη ερχόμαστε, με τον οποίο επίσης είχατε συνεργασίες, ναι, δεσμούς φιλίας και αλληλοεκτίμησης. Τι πήρατε από τον Μάνο Χατζηδάκη? Ο Χατζηδάκης είχε μια τρομακτική γοητευτική προσωπικότητα. Ήταν πολύ γοητευτικός. Πολύ γοητευτικός και στη μουσική του και σε αυτά που έλεγε. Τα έλεγε με ένα πολύ γοητευτικό τρόπο. Ήταν αφαιρετικός. Μ' άρεσε αυτή η αφαίρεση του Χατζηδάκη. Ο τρόπος προσέγγιζε τα πράγματα. Ναι. Ήταν αφαιρετικός. Πολύ ουσιώδης, αφαιρετικός. Πολύ γοητευτικός άνθρωπος. Θα τολμούσα να πω ότι είναι ο πιο γοητευτικός άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Ναι. Ποια συναυλία ήταν με τον Μάνο Χατζηδάκη που έτσι έχει γράψει μέσα σας? Την εποχή της Μελισσάνθης. Έκανα την εποχή της Μελισσάνθης. Άρεσε πολύ. Φέτος, δε στο Ηρώδιο, θα κάνουμε με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, θα κάνουμε τους Όρνηθες. Να ανεβάσουμε την καντάτα του Μάνου, όχι τη μουσική για το θέατρο, αλλά την καντάτα με τις χοροδίες τα πάντα. Σαν δεύτερη προσέγγιση, σαν δεύτερη συμμετοχή της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών στο Φεστιβάλ Αθηνών. Γιατί κάνατε αυτή την επιλογή φέτος? Δεν θέλαμε να τιμήσουμε. Φέτος, ξέρετε, γιορτάζουμε τα 80 χρόνια από την ίδρυση της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Και έχουμε αποφασίσει να τιμήσουμε τους εκάστοτε γενικούς της διευθυντές. Και ένας από αυτούς ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης. Ήδη τιμήσαμε τον Γιάννη Ιωαννίδη παίζοντας το έργο Μεταπλάσεις στην ανακρίδεια της σεζόν μας, και με το έργο του Χατζηδάκη θέλουμε να μπούμε σε αυτή σε αυτόν τον γιορτασμό των τόσο χρόνων από την κρατική μας ορχήστρα. Σας ενδιαφέρει προφανώς η τιμή των παλιότερων. Ανήκετε σε αυτούς που ο σεβασμός για την ιστορία αλλά και τη συνεισφορά είναι σημαντικός. Ξέρετε, δεν είναι αυτονόητο. Δηλαδή υπάρχει μία τάση, ειδικά στις νεότερες γενιές, απάλληψης της ιστορίας και καμιά φορά απαξίωσης του παρελθόντος. Κύριε, δεν νομίζω ότι αυτό συμβαίνει στους μουσικούς. Συμβαίνει σε όλους τους άλλους καλλιτέχνες εκτός από τους μουσικούς. Δηλαδή, ένας ζωγράφος νομίζει ότι η ζωγραφική γεννιέται σήμερα και είναι ο πρώτος, λέω τώρα απλοποιώ τα παραδείγματα, δεν είναι ακριβώς έτσι, ότι η ζωή, η ζωγραφική αρχίζει σήμερα. Εμείς οι μουσικοί όχι. Εμείς είμαστε πολύ δεμένοι με την παράδοση. Εμείς κλείνουμε το γόνι στον Μπαχ, στον Μπερκολέζη, στον Παλαιστρίνα, δηλαδή τον βλέπουμε με δέος όλη αυτή την αλήθεια. Στον Μπρούκνερ. Στον Μπρούκνερ. Πρόσφατα διευθύνατε Μπρούκνερ και ήταν ένας πολύ ιδιαίτερος συνθέτης. Πολύ ιδιαίτερος συνθέτης, δύσκολος, δεν παίζεται πολύ συχνά από την ορχήστρα και μας. Και το εγχείρημα, αλλά και η δική σας διεύθυνση. Και μας ενδιαφέρει πολύ. Σχολιάζονταν από κάτω, έφηβος. Ναι. Μας ενδιαφέρει πολύ να είμαστε και αυτού του είδους τη μουσική, να τη θεραπεύσουμε και την καλλιεργήσουμε. Εμείς λοιπόν η μουσική, όλοι μας η μουσική, σε όλο τον κόσμο, σκύβουμε πολύ το κεφάλι μας, την παράδοσή μας. Δηλαδή, τους θεωρούμε θεούς όλους τους προηγούμενους. Επιστρέφοντας αυτό το σχόλιο που ακουγόταν για την νεανική και το τέλος πάντων το σθένος και την ακμεότητα με την οποία διευθύνεται, πώς κρατιέστε σε αυτή τη φόρμα, δηλαδή πώς απαιτητική είναι η διεύθυνση και σωματικά της ορχήστρας? Είπαμε πνευματικά, προετοιμάζεστε, μελετάτε, είπαμε για τους μουσικούς, σωματικά τι σημαίνει αυτό? Κάνω δίαιτα συνέχεια, για να έχω λίγα κιλά, αυτό είναι το μόνο άλλο. Κάνω δίαιτα. Ναι. Κάνω δίαιτα,
χρόνια. Η μεγαλύτερη θυσία που έχετε κάνει για τη μουσική? Δεν υπάρχουν θυσίες. Μια χαρά είναι. Τι και άλλες δεν ήταν, θα τις έκανα. Δεν υπάρχουν. Δεν θεωρώ ότι έχω κάνει καμία θυσία για τη μουσική. Πραγματικά όχι. Με έχει ανταμείψει απόλυτα η μουσική. Για όλους τους σκόπους που έχω κάνει. Μία από τις πλευρές, η πιο διαδεδομένη, τόσο της όπερας όσο και της συμφωνικής μουσικής, είναι οι ηχογραφήσεις. Εσύ έχετε ηχογραφήσει πολύ και για την BMG μεταξύ άλλων. Πότε λέτε ότι μία ηχογράφηση είναι επιτυχημένη? Δηλαδή θα πρέπει να καταφέρετε να έχετε την ατμόσφαιρα ενός live? Θα πρέπει, δηλαδή... Αυτό είναι που λέτε. Πρέπει να έχετε την ατμόσφαιρα ενός live. Δεν πρέπει να είναι αποστηρωμένη. Δεν πρέπει να προσέχει, γιατί προσέχει κανείς την ηχογράφηση, προσέχει τεχνικά να είναι απόλυτα μαζί, γιατί το κοντρόλ θα κόψει. Πρέπει να είναι μαζί και αυτή η υπερπροσπάθεια του να είμαστε συνέχεια μαζί αφαιρεί τον αυθορμητισμό και τον συναισθηματισμό ενός live. Γι' αυτό εν κατακλείδη, αν με ρωτάτε, και νομίζω και είναι η γνώμη και πολλών συναδέλφων μου, ότι προτιμούμε να ηχογραφούνται οι ζωντανές παραστάσεις και συναυλίες παρά να είναι οι συναυλίες σε στούντιο ηχογραφημένες. Διότι εκεί ξεχνιέσαι ότι είναι ηχογράφηση, είσαι μέσα στο κοινό, το κοινό είναι ένα μαζί σου, δίνεις τα πάντα, τεχνικά και συναισθηματικά, και στο τέλος μπορείς να διορθώσεις ορισμένα ατυχήματα τα οποία θα έχουν συμβεί με την γενική σου πρόβα ή με μια άλλη πρόβα. Είναι χίλιες φορές καλύτερα να ηχογραφούνται οι ζωντανές παραστάσεις από το να γίνονται μέσα σε στούντιο ηχογραφής. Κύριε Καϊτίνε, ποιο είναι το πιο σημαντικό ρεύμα κατά τη γνώμη σας στη μουσική, το πιο επαναστατικό κατά πολλούς, μεταξύ αυτών και εγώ, αλλά μη έχοντας γνώσεις, δεν είμαι μουσικολόγος, είναι το μπαρόκ ίσως. Ποιο είναι το πιο σημαντικό ρεύμα και ποιος για εσάς ο πιο σημαντικός συνθέτης, ο συνθέτης δηλαδή που άλλαξε την πορεία της σοβαρής μουσικής? Κοιτάξτε, θα πούμε, μπορούμε να πούμε ότι όλος ο 18ος αιώνας είναι ο μεταβατικός αιώνας, ο οποίος χωρίζει τη μουσική σε πριν και μετά. Δηλαδή, μέχρι και τον Μπετόβεν, που αρχίζει με τον... Ο Μπετόβεν, λοιπόν. Ναι, νομίζω Μπετόβεν. Όλος ο 18ος αιώνας, δηλαδή το αποκορύφωμα του Μπαχ, ο Μπαχ φτάνει στο αποκορύφωμα, με τον Μπαχ τελειώνει ουσιαστικά το πρώτο ημισφαίριο της μουσικής, για να αρχίσουμε μετά. Δεν νομίζω ότι γίνανε με επαναστάσεις. Η έννοια της επανάστασης που είπατε προηγουμένως δεν μ' αρέσει ως προς τη μουσική. Δεν έγινε τίποτα με επανάσταση. Η μουσική έχει μια εξέλιξη. Εξελίσσονται τα πράγματα, γιατί η επανάσταση δεν προκύψε, μουσικά με επανάσταση δεν προέκυψε τίποτα, γιατί η επανάσταση έχει πάντοτε ένα αρνητικό στοιχείο. Δηλαδή αρνούμαστε κάτι και το ανατρέπουμε. Η μουσική, το πρόσημό της είναι πάντοτε θετικό. Δηλαδή η εξέλιξη έχει ένα θετικό πρόσημο. Και έτσι εξελίχθηκε όλη η μουσική. Μόνο σαν αλυσίδα. Ναι, ακριβώς, μόνο η εξέλιξη δημιουργεί την πορεία με θετικό πρόσημο. Η επανάσταση έχει κάτι το αρνητικό. Στο ρόλο του μαέστρο, από τον οποίο δεν έχω φύγει βέβαια και ποτέ, αναρωτιέμαι, πρέπει να είναι καλός μουσικός, πρέπει να είναι ένας άνθρωπος με ευρύτερη παιδεία, πρέπει να έχει άψογη φυσική κατάσταση για να μπορεί να ανταπεξέλθει, πνευματική διάβγεια. Ταυτόχρονα πρέπει να είναι και καλός ψυχολόγος και καλός μάνατζερ. Βέβαια, και σπακούεται, διότι όπως είπα προηγουμένως, μια ορχήστρα αποτελείται από συγκεκριμένες ολοκληρωμένες μουσικές προσωπικότητες, οι οποίες προσωπικότητες έχουν άποψη για το έργο το οποίο παίζουν. Δεν είναι ότι παίζουν μόνο τις νότες τους, ξέρουν όλο το έργο.
το έχουν χιλιοπαίξει, το ξέρουν από τις γνώσεις του και έχουν μια συγκεκριμένη άποψη. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν που θα ανέβει ο μαέστρος, επειδή ξέρουν ότι δεν μπορεί να γίνει η άποψη του καθένα, γιατί ο καθένας έχει μια διαφορετική άποψη, θα πρέπει ο μαέστρος να τους κερδίσει, να τους κερδίσει και να τους πείσει ότι πρέπει να δώσουν τα πάντα για να παίξουν κατά αυτούς μια λανθασμένη άποψη. Μια λανθασμένη άποψη, να πρέπει να υποστηρίξουν την λανθασμένη κατά αυτούς άποψη, επειδή είναι η άποψη, είναι η άποψη του μαέστρου, τον οποίο έχουν παραδειχθεί και τον έχουν εκεί πέρα πάνω. Δύσκολο. Δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά πρέπει να είναι γρήγορος ο μαέστρος, πρέπει να έχει αυτά τα αντανακλαστικά, τα επικοινωνιακά, τα ιδιαίτερα επικοινωνιακά αντανακλαστικά, δεν μιλάω, ούτε για marketing, πώς επικοινωνείς με τους συνεργάτες σου. Θα πρέπει μέσα σε, όταν πας ιδίως σε ξένες ορχήστρες, μέσα στα 5 πρώτα λεπτά της πρώτης πρόβας, να έχεις καταλάβει ποιο είναι το ταβάνι αυτής της ορχήστρας δεδομένης που έχεις και να μην αρχίσεις να ζητάς πράγματα τα οποία δεν πρόκειται ποτέ να πάρεις, αλλά επειδή έχεις δεδομένα έργα σε δεδομένο χρόνο, να ξέρεις ότι το ταβάνι της ορχήστρας ήταν εκεί, να βλέπεις ποιοι είναι οι καλοί σολίστες, ποιοι δεν είναι, πού θα ζητήσεις πράγματα. Σε 5 λεπτά ο μαέστρος πρέπει να έχει καταλάβει με τι ορχήστρα έχει να κάνει. Είναι ακριβώς σαν το πόκερ, δεν ξέρω να ξέρετε το πόκερ. Είναι ακριβώς σαν το πόκερ που στην αρχή. Όταν... Έχω πάει στο πανεπιστήμιο, κάτι ξέρω. Στην αρχή, όταν αρχίζουμε σε ένα, αρχίζουμε σε, και αρχίζουμε σε ένα άγνωστο τραπέζι, πρώτα βλέπουμε, βολιδοσκοπούμε το παιχνίδι των άλλων. Ποιο είναι το παιχνίδι των άλλων, και έπειτα αρχίζουμε και σχολιάζουμε τα δικά μας. Έτσι γίνεται και στην ορχήστρα. Το ίδιο πράγμα όμως σημαίνει και αντίστροφα. Δηλαδή, στα 5 πρώτα λεπτά η ορχήστρα ξέρει με τι μαέστρο έχει να κάνει. Είναι δηλαδή μια και αλίμονο αν δεν τον εκτιμά. Μια αμφίδρομη σχέση. Μια αμφίδρομη σχέση. Και αλίμονο αν. Ακριβώς. Δυσκολεύει πάρα πολύ τη ζωή. Ας εξηγήσουμε κιόλας γιατί λέμε την ορχήστρα σώμα μουσικών. Γιατί θα πρέπει να παίζουν σαν ένα σώμα. Ναι, βέβαια, ακριβώς. Πρέπει να, να ακούγονται σαν ένα όργανο όλα τα όργανα. Να είναι όλα σαν ένα όργανο. Να υπάρχει μια ομοιογένεια. Πρέπει να είναι μια ομοιογένεια. Δεν θυμάμαι μια παροιμία που έλεγε ότι. Είχε κεφάλι λιονταριού, είχε σώμα λιοντάριου, αλλά από άλλο λιοντάρι. Εδώ πρέπει να είναι από το ίδιο λιοντάρι τα πάντα. Ακριβώς. Λένε ότι οι μουσικοί που συμμετέχουν σε μια ορχήστρα σπανίως μπορούν να είναι σολίστες. Λίγοι από τους μουσικούς που ανήκουν στο σώμα της ορχήστρας μπορούν να αναλάβουν και σολιστικό ρόλο, να βγουν μπροστά. Δηλαδή, είναι τα χαρακτηριστικά που σε κάνει καλό μέλος μιας ορχήστρας, που σε κάνουν καλό μέλος μιας ορχήστρας που την ίδια στιγμή δεν σου επιτρέπουν να είσαι καλός σολίστας. Όχι. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή η προσέγγιση. Υπάρχει θεωρία την οποία λέτε ότι. Υπάρχει η άποψη ότι η μουσική της ορχήστρας είναι μουσική ορχήστρας και δεν συμβαδίζει με αυτούς η σολιστική καριέρα. Εγώ δεν είμαι αυτής της άποψης. Πρώτον, η μουσική... Πέρυσι κάνατε και τον κύκλο οι σολίστες της Θεατρικής Ορχήστρας Αθηνών. Η μουσική της ορχήστρας, εξαρτάται από την ορχήστρα που έχεις, οι περισσότεροι μπορούν να είναι σολίστες. Άλλοτε οι υποχρεώσεις τους οι ορχιστρικές δεν τους αφήνουν την ώρα της μελέτης της ανάλογης για να κάνουν σολιστική καριέρα, αλλά είναι θέμα υποχρεώσεων και χρόνου. Δεν είναι θέμα δυνατοτήτων. Πέρσι, λοιπόν, όπως πολύ καλά είπατε, επειδή ήμασταν κλειστοί, κάναμε τον κύκλο οι σολίστες της ΚΟΑ και εμφανίστηκαν περίπου 25 σολίστες που παίξαν απαιτητικά έργα του Βικτωρίου. Και εκεί φάνηκε αμέσως η δυνατότητα της οποίας έχει η ορχήστρα. Και άλλες ορχήστρες, όχι μόνο η δικιά μας. Αλλά θεωρώ ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι πρέπει κάθε εβδομάδα να βρίσκονται στο αναλόγιο από το να έχουν το χρόνο να μελετούν για μια σολιστική καριέρα. Η σολιστική καριέρα, ξέρετε, έχει και απαιτήσεις, έχει μετακινήσεις, πρέπει να βρίσκεσαι εκτός. Δεν συνδυάζονται έτσι εύκολα. Η πρακτική είναι η λόγη οι οποίοι δυσκολεύουν τη συνύπαρξη των δύο αυτών λειτουργιών. Πάντως, η δικιά μου άποψη είναι ότι όταν μπορεί να γίνεται, ναι, μπορεί να γίνεται. Ένας μουσικός ορχήστρας μπορεί να είναι άνετα ένας πολύ καλός σολίστας. Έχετε μία κόρη, θα μπορούσε η κόρη σας να μην έχει μάθει κάποιο μουσικό όργανο? Όχι, δεν την άφηνα, και αυτό είναι, δεν θα την άφηνα, γιατί όχι από ιδιαίτερη φιλοδοξία, αλλά ήταν σε μια εποχή που ήμασταν πολύ μικροί όλοι μας, και εκείνη μικρή, και εγώ και η μητέρα της μικρή. Δεν ξέραμε που θα μέναμε μέσα στο Βερολίνο, δεν ξέραμε τι θα κάναμε. Αν θα μέναμε στο Βερολίνο, θα πηγαίναμε στην Αμερική, αν θα γυρνάγαμε στην Ελλάδα. Οπότε, τι σπουδές να κάνει και τι να μην κάνει, λέμε οπωσδήποτε ένα όργανο ορχήστρας, θέλει ή δεν θέλει. Δεν ήθελε το μικρό, ήθελα, είχε μεγάλη αντίδραση. Την καταπίεσα όμως αρκετά, τα οποία μου το γυρνάει ακόμα και με κακολογεί πάνω σε αυτό. Αλλά το ίδιο θα έκανα και να ξαναξεκίναγα.
ένας άνθρωπος που είναι τόσο αφιερωμένος στην τέχνη του και τόσο αφιερωμένος στη μουσική του, είναι εύκολος ή δύσκολος στη συμβίωση? Μιλάω για τη σύζυγο πια. Θα σας πω το εξής. Εγώ έχω μια δικιά μου θεωρία. Η δικιά μου θεωρία είναι ότι είμαι ένας πάρα πολύ εύκολος άνθρωπος. Δηλαδή, θέλω αυτά και αυτά και αυτά και αυτά και αυτά, τα οποία είναι πολλά, τα οποία δεν τα αλλάζω όμως. Δηλαδή, θεωρώ δύσκολο άνθρωπο εκείνος ότι μια μέρα θέλει το ένα και την άλλη μέρα θέλει το άλλο. Εγώ θέλω αυτά και αυτά και είναι γνωστά. Το λέω ειρωνικά. Και θεωρώ ότι είμαι εύκολος. Δεν είμαι καθόλου εύκολος, αλλά είχα την μεγάλη ευλογία να έχω δίπλα μου έναν πραγματικά έναν άγγελο, θα έλεγα, για τη γυναίκα μου. Και εύκολος, δύσκολος, με δέχτηκε και πορευόμαστε μαζί από τα φοιτητικά μας χρόνια της νομικής. Νομικής, μιλάμε τώρα νομική. Είναι στην παρέα της νομικής. Είναι η παρέα της νομικής, βέβαια. Και βέβαια πρέπει να σας πω, επειδή τώρα πλησιάζουμε και θα γιορτάσουμε τα 50 χρόνια που είμαστε μαζί. Τα προλάβατε. Παιδάκια, θα πούμε λοιπόν ότι την ημέρα που αποφασίσαμε να είμαστε μαζί, ενώ ήταν να πάμε σε ένα κονσέρτο της Κρατικής Αθηνών, είπαμε δεν πάμε, κανένα να πάμε καλό και να μην πάμε στο κονσέρτο. Και έτσι ακυρώσαμε ένα κονσέρτο της Κρατικής Αθηνών και πήγαμε και βρεθήκαμε μαζί. Μιλώντας βέβαια για χρόνια, επειδή ήταν και πάρα πολλά τα χρόνια στο Λυρικό Θέατρο, και πάρα πολλές βέβαια και συνεργασίες με συμφωνικές ορχήστρες και με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, στην οποία επιστρέφατε πάντα τακτικά, ήσασταν ένας από τους τακτικούς μαέστρους που τη διεύθυνε. Αναρωτιέμαι, τι θα διαλέγατε με το χέρι στην καρδιά, όπερα ή συμφωνική μουσική? Και τα δύο. Φυσικά και τα δύο. Είναι δυνατόν. Και τα δύο. Η όπερα είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο γοητευτικό είδος, γιατί είναι μια μίξη πολλών ημιτελών τεχνών και όλο αυτό δίνει μια τεράστια γοητεία. Η δε συμφωνική μουσική έχει να κάνει με τον συνδυασμό της μαγείας και των μαθηματικών, που είναι όλη μας η ζωή. Μαγεία και μαθηματικά μαζί. Είναι πιο πνευματικό. Πνεύμα και συνέστημα μαζί. Δεν θα μπορούσα να διαλέξω κάτι. Χάος και τάξη. Χάος και τάξη, ακριβώς. Χάος και τάξη. Ποιο είναι το όνειρό σας ή το όραμά σας για την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, της οποίας να μας γνωρίσει ο κόσμος ή να τον ο περισσότερος κόσμος, όλος ο κόσμος να έρθει να δει αυτό το είδος τέχνης, να δει αυτό το, να το αγκαλιάσει, να το ζήσει, να το αγαπήσει και να αρχίσει να ζει με αυτό. Μακάρι, όντως γινόμαστε καλύτεροι. Κύριε Καρετινέ, μαέστρο και δάσκαλε πολλών μουσικών, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν μια πολύ θαυμάσια συζήτηση. Είχα θαυμάσιο συνομιλητή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Και εσάς, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε θερμά που παρακολουθήσατε αυτή την εκπομπή. Καλό σας βράδυ.